Γεια σας, πρόδρομος Κωνσταντίδης, Inferno νούμερο 3. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν γράψαμε. Σήμερα όμως θα δείξουμε πολύ ωραία πραγματάκια και θα συνεχίσουμε την περιήγηση. Δύο πράγματα πριν ξεκινήσουμε. Το ένα πρωτίστως είναι το ότι πατήστε like και follow στη νέα σελίδα μου, γιατί το προφίλ μου στο Facebook θα καταργηθεί. Το link θα είναι από κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Και το δεύτερο είναι GR Discovery στο Facebook, και αυτό πατήστε live. Λοιπόν, είμαστε εκεί που είχαμε μείνει στο δεύτερο επεισόδιο, που στην οδό Αγία Σοφίας, από πίσω μου είναι το κόκκινο σπίτι αυτό εδώ, το οποίο είπαμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Πράσινα φωτάκια τα οποία δείχνουν αυτά τα οποία πρέπει να δείξουν για αυτήν εδώ την οδό, και προχωράμε και πάμε να δείξουμε πράγματα τα οποία δεν έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, ξεκινάμε την περιήγηση. Πολύ ξένοι, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε απέναντι. Να προσέξουμε όμως και να περάσουμε απέναντι. Πάμε. Πρόσεξε εδώ, πολύ ξένοι. Λοιπόν, πάμε εδώ σε πρώτη φάση. Λοιπόν, όπα, αριστερά μας, δεξιά για σας δηλαδή, είναι η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, είναι η Αγία Σοφίας. Θα πάμε να διαβάσουμε 2-3 πραγματάκια εκεί για να δούμε το τι και το πώς. Εδώ δεξιά τώρα υπάρχει ένα περίεργο σύμβολο, άγαλμα να το πω έτσι, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, σε εκείνο, εκεί είναι του ποντιακού ελληνισμού, το πίσω, πολύ ξένη. Και αυτό εδώ πάλι ενώνεται με τι, με αυτό που είδαμε έξω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και θα δούμε ότι είναι πάλι τρία άτομα, πάλι τρία, δεν είναι ούτε δύο ούτε ένα, όπως ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και πάλι κρατάνε κάτι το οποίο διαβάζουν. Για πάμε να το δούμε, ας πατήσουμε κάτι, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι είναι σκαλισμένα κάτι γραμματάκια. Έτσι, και είναι σκαλισμένα. Λοιπόν, τώρα το τι μπορεί να γράφει αυτό, Θεός και ψυχή του. Αλλά βλέπουμε μία γυναίκα. Πώς βλέπουμε τη γυναίκα, γιατί έχει υποψία στήθους. Έτσι, να κρατάνε κάτι σαν εφημερίδα. Να δούμε το ότι εδώ αυτό έχει τρία δάχτυλα. Ούτε δύο, ούτε έξι που είχαμε δει. Τσιμισκή έχει τρία δάχτυλα. Για έλα από εδώ που ξέρει λίγο να το δούμε. Λοιπόν, ο μεσαίος πρέπει να είναι λίγο άντρας. Και αυτό εδώ δεν ξέρω αν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Εμένα μου κάνει κάτι για εξωγήινο να πω, γιατί το κεφάλι είναι λίγο περίεργο. Και για να έρθουμε λίγο από εδώ από πίσω. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε τώρα το εξής, ότι ο άντρας με τη γυναίκα είναι αγκαλιά, έτσι, αγκαλιά, και διαβάζουν κάτι. Και ο τρίτος που έχει ένα, δύο, τρία δάχτυλα, που μόνο δάχτυλα δεν είναι αυτό εδώ το πράγμα, απλά τους παρατηρεί. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα, έτσι, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί εδώ παλιότερα, όταν γινόντουσαν εκδηλώσεις ευρύτερες, το ξεκίνημα των εκδηλώσεων και των πορεών ξεκινούσαν από εδώ πέρα. Οπότε είναι πολύ περίεργο όλο αυτό, έτσι, γενικότερα, γι' αυτό επέλεξα να σας το δείξω. Και λίγο και τα πόδια. Έλα λίγο πολύ ξένα να δείξουμε εδώ λίγο τα πόδια. Δες πως είναι με δύο δάχτυλα τα πόδια. Σίδερο και μπετό είναι το άγαλμα. Σίδερο και μπετό. Και τώρα όμως θέλω να δούμε λίγο μια ωραία αρμονία. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν τρία αγάλματα τα οποία σχηματίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο. Το πρώτο, το δεύτερο εκεί του Πατριάρχη, που είναι η κορυφή. Έτσι, δείτε λίγο την νοητή γραμμή. Τσακ.
Και απέναντι εκεί το κομμάτι ελληνισμού, το οποίο ενώνεται κατευθείαν με αυτό και σχηματίζουν ένα ίσως και λες τρίγωνο. Σπάνια το συναντούμε σε τόσο μικρό χώρο όλο αυτό το να σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Έτσι, πάρα πολύ σπάνια. Θεωρώ λοιπόν ένα απλό πράγμα, ότι στο κέντρο του τριγώνου, δηλαδή κάπου εδώ που περνάει ο δρόμος, εκεί που είναι η διασταύρωση, θεωρώ ότι από κάτω ίσως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς θα πρέπει να τα δούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε από εδώ τώρα να δείξουμε λίγο τη Μητρόπολη και να διαβάσουμε 2-3 πραγματάκια. Πάμε. Πάμε εδώ. Λοιπόν, ο ναός της Αγίας Σοφίας, αφιερωμένος στον Χριστό, τον Λόγο. Θυμάστε τι είπαμε. Εν αρχήν είναι ο Λόγος και τον Λόγο τον έχει με κεφαλαίο λάμδα. Το δείχνουμε πολύ ξένοι. Ωραία. Και τη Σοφία του Θεού. Χτίστηκε πάνω στα ερείπια πεντάκλη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στον 7ο ή το πιθανότερο στα μέσα του 8ου αιώνα. Δηλαδή μιλάμε για μια εκκλησία που γενικότερα είναι παλιά. Έτσι. Η μεγάλη εκκλησία υπήρχε με μητροπολιτικό νόμο της Θεσσαλονίκης ως το 1524, οπότε μετατράπηκε σε τζαμί με το ίδιο όνομα. Δηλαδή, θυμάστε τι είχαμε πει, Θεσσαλονίκη ήταν χωρισμένη στα τρία. Μουσουλμάνοι, εν τω μεταξύ πάντοτε ξεχνάω να βάζω χρονόμετρο. Πόσα λεπτά γράφουμε πολύ ξένοι? Σχεδόν 7. 7 λεπτά. Τέλεια. Λοιπόν, ξεκίνησα να βάζω. Θυμάστε τι είπαμε, Θεσσαλονίκη χωρισμένη στα τρία, μουσουλμάνοι, χριστιανοί και εβραίοι. Έρχονται οι μουσουλμάνοι, παίρνουν την εκκλησία, αλλά δεν την αλλάζουν όνομα. Και είναι μουσουλμανικό τζαμί που λέγεται Αγία Σοφία. Ναι, να το λέει και εδώ επίσημα. Λοιπόν, η μεγάλη εκκλησία υπήρξε μητροπολιτικό ενός της Θεσσαλονίκης ως το 1524, οπότε μετατράπηκε σε τζαμί με το ίδιο όνομα. Επανήλθε στη χριστιανική λατρεία μετά το 1912, δηλαδή μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ανήκει στο τύπο του Σταυροειδούς Ναού με Τρούλου, μπλα. Τα ψηφιδωτά του ναού μαρτυρούν το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο της τέχνης της Θεσσαλονίκης. Στη καμάρα του Ιερού Βήματος χρονολογείται 780 με 788, έτσι. Μετά την καταστροφή και την καταστροφική πυρκαγιά του 1990, τη μεγάλη Θεσσαλονίκη, οι Τούρκες αρχές της πόλης επισκέφασαν το μνημείο, αντικατέστησαν τα κατεστραμμένα και ονόκαρνα της νότιας και ονοστοιχίας και των υπερηρώων σε γύψη αντίγραφα μπλα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και οι μουσουλμάνοι την διαφύλαταν και την κρατούσαν μέσα σε ένα ορισμένο καλό επίπεδο. Γιατί άραγε δεν το ξέρω, αλλά μπορούμε να δείξουμε λίγο. Δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα. Λίγο να δείξουμε λίγο από εδώ, λίγο πολύ ξένοι. Έτσι, αυτή είναι η Μητρόπολη. Η παλιά Μητρόπολη. Και νομίζω ότι αξίζει να προχωρήσουμε για να πάμε να δούμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Επίσης, σε όλο αυτό το περίεργο μεταξύ μουσουλμάνων και τέτοιο, είναι αυτό το εικονίδιο εδώ που μας κλείνει το μάτι. Έτσι. Και αν κάποιος θεωρεί το ότι είναι τυχαίο, πιστέψτε με, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θα πάμε από εδώ. Πάμε από την απέναντι. Πρόσεχε. Θέλω λίγο να δείξουμε τα παλιά κτίρια της Αγίας Σοφίας, όπου έχουν αυτά τα ωραία αρχιτεκτονικά. Τώρα βλέπουμε εδώ τους μέανδρους και το λουλουδάκι εκεί στο άσπρο, έτσι. Πάρα πολύ ωραία αρχιτεκτονική, η οποία με τους χρόνους καταστράφηκε. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Thank you.
Η πόλη Θεσσαλονίκη φύγει από ζωή αυτή την ώρα. Και αυτό είναι καλό, γιατί τη Θεσσαλονίκη την πετύχαμε και σε άλλες περιπτώσεις που ήταν με πολύ λιγότερο κόσμο. Πολύ ξένα, να πιάσουμε και λίγο για από εδώ την Αγία Σοφία. Και φτάσαμε πάλι σε μια διασταύρωση, είμαστε στην οδό Ικτίμ, είναι αυτή εδώ, έτσι. Και αυτή εδώ που διασχίζουμε είναι η οδό Μακέντζι Κίνγκ, όποιος ήταν Καναδός πολιτικός και φιλέλληνας κλπ. Φτάνουμε όμως κάπου, το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά το που είχαν βγάλει αυτό με το νόημα. Λοιπόν, πάμε λίγο να τραβήξουμε εδώ πέρα κάτω. Λοιπόν, αυτή εδώ νομίζω ότι είναι ίσως η μοναδική εκκλησία, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, αν όχι στην Ελλάδα, όπου μας μαρτυρά δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε, έτσι, ένα βαφτιστήριο, μεγάλο βαφτιστήριο, που είναι εκεί που μας μαρτυρά τα πρώτα χρόνια της Θεσσαλονίκης, όπου οι ντόπιοι ασπαζόντουσαν τον χριστιανισμό και βαφτιζόντουσαν κατά ομάδες, γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο το βαφτιστήριο. Έτσι δηλαδή μπαίνανε 10-20 άτομα μέσα και τους βαφτίζανε και γινόταν χριστιανοί. Επίσης βλέπουμε κίονες, οι οποίοι προέρχονται από αρχαίο ναό που ήταν εδώ, και μάλιστα συγκεκριμένα εδώ λέγεται ότι ήταν αρχαίος ναός της Αφροδίτης, της θεάς Αφροδίτης, έτσι. Και βλέπουμε τώρα μια εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, όπου αυτή είναι θαμμένη στην ουσία κάτω στα έγκατα της πόλης. Αλλά τι γίνεται όμως, ότι κάτω από αυτή την εκκλησία ξεκινάει μία από τις τρεις στοές μεγάλες και υπόγειες Θεσσαλονίκης. Για πάμε λίγο να προχωρήσουμε λίγο να δούμε. Θέλω λίγο να δούμε τα κολονάκια, έτσι, τα οποία σχηματίζουν αυτά τα ωραία τα σύμβολα που μας αρέσουν. Είναι πολύ ξένοι, αλλά λίγο δείξτε και το κίωνα που ακόμα επίζει, έτσι. Ο άλλος έχει πέσει. Βλέπουμε την παλιά οδό, εδώ από κάτω. Είναι αυτή εδώ που οδηγεί αριστερά και δεξιά. Έτσι, αυτό εδώ το τζαμένιο είναι τώρα, λειτουργεί σαν μουσείο στην ουσία. Δεν το έχω πετύχει ποτέ ανοιχτό, να σας πω την αλήθεια. Για πάμε. Λοιπόν, αυτό έχει χαρακτηριστεί εδώ κατά κόμβη του Αγίου Ιωάννου. Έτσι, είναι εκκλησία στην ουσία. Είναι εκκλησία. Και από εδώ είπαμε ότι ξεκινάει μία από τις τρεις υπόγειες κατακόμβες Θεσσαλονίκης, που μάλιστα είναι μέσα από το ιερό. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα στο ιερό, θα δει ότι μέσα στο ιερό εμείς δεν την έχουμε δυνατότητα, γιατί είναι και βράδυ, θα δοκιμάσουμε να δούμε αν μπορούμε να μπούμε μέσα. Έτσι. Αλλά είναι μία κατακόμβη η οποία ξεκινάει μέσα από το ιερό. Ανοίγοντας λοιπόν την καταπακτή, κατεβαίνεις κάτω και μπορείς να περιηγηθείς στα έγκατα της πόλης. Και μάλιστα συγκεκριμένη οδός, υπόγεια οδός, φτάνει μέχρι το ταπείριο. Έτσι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οδός και είναι και μια από τις τρεις η οποία δεν είναι σφραγισμένη. Σε κάποιο επεισόδιο, αν θα μπορέσουμε, θα κατεβούμε από κάτω. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δοκιμάσουμε. Αν και δεν νομίζω να είμαστε τυχεροί σε καμία των περιπτώσεων, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Όχι, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα, αλλά θέλω να δούμε λίγο κάτι. Θέλω να δούμε λίγο το σύμβολο. Και το σύμβολο αυτό, σαν τι μοιάζει, σαν ήλιο. Και γιατί μοιάζει σαν ήλιο. Τώρα εδώ θα σου πω, πολύ ξέρω γιατί μοιάζει σαν ήλιο. Λοιπόν, αυτό εδώ το βλέπουμε είναι ήλιος. Έτσι. Εδώ βλέπετε τα κάγκελα πώς είναι και λοιπά. Γιατί πάρα πολύ απλά. Πάμε να πούμε λίγο την ιστορία του χριστιανισμού. Και ποια είναι η ιστορία του χριστιανισμού. Η ιστορία του χριστιανισμού είναι ότι αυτός ο οποίος θέσπισε το χριστιανισμό σαν επίσημη θρησκεία
στη τότε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετέπειτα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έτσι, ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ποτέ δεν ήταν χριστιανός, αυτό είναι γνωστό. Αλλά τι ήταν? Ήταν αρχιερέας του Θεού Ήλιου. Τσουπ! Και τώρα έρχεται και δένει αυτό. Και πώς μεταφράστηκε όλο αυτό? Αυτό μεταφράστηκε ότι όταν θεσπίστηκε η Ιερή Μέρα του Χριστιανισμού, έτσι, η Ιερή Μέρα του Χριστιανισμού τι έκανε? Ήταν η Κυριακή. Στα λατινικά όμως, έτσι, και τώρα στα αγγλικά, είναι η Sunday, είναι η Μέρα του Ήλιου. Άρα λοιπόν βλέπουμε κάποια στοιχεία που πήρε. Να πούμε και την ιστορία, γιατί οφείλουμε να το πούμε, ότι ασπάθηκε το χριστιανισμό ο Μέγας Κωνσταντίνος, πότε? Λίγο πριν πεθάνει, ήταν στο νεκροκρέβατό του και ασπάθηκε στον χριστιανισμό. Για άλλους λένε ότι έκανε το χατήρι της μάνας του, η οποία ήταν χριστιανή κλπ. Δεν τα βάζω με τον χριστιανισμό σε καμία των περιπτώσεων, και εγώ χριστιανός ορθόδοξος είμαι. Απλά καλό είναι να γνωρίζουμε την ιστορία και κάτι τέτοια συμβολάκια όπως είναι αυτό εδώ, να καταλαβαίνουμε γιατί βρίσκονται εκεί. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε. Πάμε, περάσουμε πέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να προσέξουμε λίγο πολύ ξένοι και να τραβήξουμε λίγο αυτά εδώ. Αυτά βλέπουμε ότι θεωρητικά είναι για τα αυτοκίνητα, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι είναι στρόγγυλα. Έτσι, κρατήστε το αυτό, γιατί σε άλλο επεισόδιο που θα κάνουμε το δρόμο της φώτισης θα δούμε ότι αυτά, εκεί που διαβαίνει το δρόμο της φώτισης, είναι πυραμοειδή. Έτσι, πυραμοειδή. Κρατήστε το αυτό. Πάμε. Και εδώ το ίδιο. Έτσι, πάμε από εδώ. Τώρα πάμε να δούμε το δεύτερο φύλακα. Είπαμε ο πρώτος φύλακας είναι αυτός ο οποίος έχει γύρω από το κεφάλι του, το τεράστιο γκράφιτι που έχει γύρω από το κεφάλι του πολλά σύμβολα. Και πάμε να δούμε το δεύτερο γίγαντα, όπου εκεί μας περιμένει μία έκπληξη στο δεύτερο γίγαντα, η οποία δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή αυτή η έκπληξη που μας περιμένει. Για πάμε. Εδώ είναι η πίσω πλευρά της Αγίας Σοφίας. Για να ξέρουμε πού είμαστε. Και βλέπουμε το πόσο μεγάλο και πόσο μεγάλη είναι η εκκλησία. Πάμε να περάσουμε απέναντι με προσοχή. Εδώ αυτή η περιοχή γενικότερα έχει αυτά πιο παλιά σπίτια της Θεσσαλονίκης, έτσι, οφείλουμε να το πούμε. Έχει εδώ δύο παλιά σπίτια της Θεσσαλονίκης, παλιές πολυκατοικίες, αυτοί που μένουν εδώ είναι πολλά χρόνια και συνήθως πάει από γενιά σε γενιά. Και τώρα μπροστά μας εδώ είναι η οδό Εγνατίας, η οποία είναι ίσως από τις αρχαιότερες, να το πούμε, και οδούς, γιατί από εδώ πέρα πραγματικά περνούσε τότε η Εγνατία. Λοιπόν, βγήκαμε πάρα πολύ καλά, τέλεια. Λοιπόν, θα πρέπει να περάσουμε απέναντι και να περάσουμε safe απέναντι, οπότε θα πάμε από εδώ. Έλα λίγο το σπίτι.
Τέλεια. Πάμε με προσοχή. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Μου το πιάνεις αυτό εδώ. Ε, τέλεια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι κοντά στο δεύτερο γίγαντα, αυτό εδώ είναι ένα χρυσό καπάκι, το οποίο έχει έναν αριθμό πάνω. Το συγκεκριμένο θεωρητικά πρέπει να λέω 82, έτσι όπως μπορώ να το βγάλω. Υπήρχαν πολλά τέτοια. Αυτό το καπάκι τι είναι? Για κάποιους είναι χιλιομετρική απόσταση. Δεν είναι χιλιομετρική απόσταση, γιατί το 82 με το σημείο 0 δεν έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί να είναι 82 χιλιόμετρα μέχρι το βαρδάρι, καμία σχέση. Αυτό εδώ είναι η ρόδινη γραμμή. Rose line, blood line. Και πού βρίσκεται? Τσαπ! Είπαμε, βάζουν τη σφραγίδα του. Και πού βάζουν τη σφραγίδα του? Στο δεύτερο γίγαντα. Όμως ο δεύτερος γίγαντας, είπαμε, μας περιμένει μια έκπληξη. Για άλλα. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι ακριβώς εκεί που είναι ο δεύτερος γίγαντας, έτσι πάμε από εδώ για να μπορούμε να το δείξουμε. Λοιπόν, τώρα είναι σκοτάδι φυσικά, αλλά φαίνομαι εγώ κάπως, όχι? Λοιπόν, θα κάνω κάτι που είναι πολύ τρομακτικό. Θα βάλω φως από το κινητό μου. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι φαίνομαι, έτσι? Όχι, έλα τώρα φαίνομαι. Έλα ρε πολύ ξένη τώρα. Πώς θα το δούμε? Λοιπόν, εδώ καλύτερα? Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εδώ μας περιμένει μια έκπληξη. Εδώ υποτίθεται ότι ήταν ο δεύτερος γίγαντας. Πάμε να το δείξουμε. Είναι καλυμμένο. Θα το βάλουμε στο μοντάζ φωτογραφία για να δείτε ότι εδώ πίσω από την κάλυψη, πίσω από αυτό, είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός. Ένας τεράστιος παντεπόπτης οφθαλμός, που όμως είναι καλυμμένος. Αυτό το οποίο θέλω να δείτε εσείς είναι αυτό εδώ. Την εκκλησία. Και γιατί λέω εκκλησία? Γιατί, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Στο μεγάλο τον γίγαντα, στο παντεπόπτη οφθαλμό, πρέπει να υπάρχει μια προστασία. Και προσέξτε, δεν υπάρχει μία προστασία, δηλαδή ναι μεν είναι η εκκλησία εδώ, θα πάμε από εκεί, αλλά υπάρχει και το εκκλησάκι εκεί πέρα από πίσω, της Αγίας Εκατερίνης. Δηλαδή έχουμε δύο προστασίες για να προφυλάξει αυτό εδώ το πράγμα. Τώρα, αυτό εδώ υπάρχουν δύο τεινά. Ή καλύφθηκε για να το ξαναφρεσκάρουν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να το ξαναφρεσκάρουν, ή για να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Βλέποντας όμως αριστερά και δεξιά, βλέπετε ότι δεν το σβήνουνε, έτσι. Άρα λοιπόν, μάλλον είναι για φρεσκάρισμα. Και γιατί είναι για φρεσκάρισμα? Γιατί πάρα πολύ απλά φτάνουμε εκεί που πρέπει και πρέπει όλα να είναι στην εντέλεια, πολύ ξένοι. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι πλέον οι φύλακες, οι γίγαντες γίνανε 2 από 3, αλλά ο δεύτερος, γιατί αυτός είναι ο δεύτερος, είναι υπό ανακαίνιση. Και αυτό μας λέει κάτι, γιατί είπαμε 3 γίγαντες, οι 2 έχουν εξεθοριάσει, αλλά δεν τους κάνει ανακαίνιση κανένα. Εδώ, που είναι για μένα πιο σημαντικός, γιατί είναι παντεπόπτης ο οφθαλμός στην ουσία, έτσι, τι κάνει? Το ξανασυντηρούν από την αρχή. Γιατί το ξανασυντηρούν από την αρχή? Γιατί είμαστε πλέον στην εποχή που όλα είναι πάνω μας και όλα μας βλέπουν. Θα ξαναρθούμε σε άλλη εκπομπή, έτσι ώστε να δούμε αν θα αποκαλυφθεί αυτό, αλλά εγώ αυτό που θέλω είναι να κρατήσετε λίγο την εικόνα αυτή την οποία σας έχω δείξει. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή έγινε κάτι πάρα πολύ σημαδιακό. Πάρα πολύ σημαδιακό. Θα είδατε τι πέρασε από μπροστά μου. Λοιπόν, έρχεται τώρα στο μυαλό ένας μύθος, ο οποίος αν γίνει, τότε κλάφτα χαράλαμπη, που λέω, θα το κάνω λίγο κωμικό. Λοιπόν, υπάρχει ένα αρχαίο χειρόγραφο, το οποίο μην με προκαλέσετε να το βγάλω, θα ξέρετε ότι θα το βγάλω.
Έτσι, όπως κάνουμε όλα. Υπάρχει λοιπόν ένα αρχαίο χειρόγραφο που λέει το εξής, ότι όταν στην πόλη Θεσσαλονίκης εμφανιστούν οι τρεις μαυροφορεμένοι, που από τους τρεις ο ένας θα κλαίει, τότε πάρα πολύ απλά έχουμε 5 χρόνια. 5 χρόνια από τι? Μάλλον από την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, την πνευματική κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτό, εσύ. Νομίζω ότι ο ένας πέρασε από μπροστά μας τώρα. Το πιστεύω αυτό, να ξέρετε, και δεν είναι μούφα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Είπαμε ότι πάντοτε όταν περπατάμε πρέπει να βλέπουμε κάτω, όχι για να μην πατήσουμε τίποτα, για να βλέπουμε πράγματα τα οποία αξίζει να παρατηρήσουμε. Βλέπετε γενικά αυτός εδώ ο δρόμος, έτσι, είναι σκοτεινός και δεν είναι τυχαίο. Θέλω λίγο να τραβήξεις λίγο από εδώ, έτσι, και θέλω μετά και λίγο να τραβήξεις από εκεί. Για να δει ο κόσμος, αυτούς τους δρόμους που έχουμε περάσει και κύριος της Αγίας Σοφίας που είπαμε, ο νέος δρόμος της φώτισης, έτσι, να δούμε λίγο αυτός ο δρόμος που οδηγεί κατευθείαν στο σύμβολο του κακού και στο γίγαντα, πόσο σκοτεινός είναι. Εσκεμμένα πόσο σκοτεινός είναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα κεντρικό δρόμο. Δείτε, εδώ υπάρχει σκοτάδι, πλήρως σκοτάδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Και πάντοτε έτσι ήταν. Δεν είναι τώρα. Πάντοτε έτσι ήταν. Είπαμε σήμερα θα δείτε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε σε μια πύλη. Και κυριολεκτική και μεταφορική πύλη. Την πιο γνωστή πύλη που τη ξέρουν σίγουρα όλα τα ζευγαράκια της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι άλλη από την Καμάρα. Πάμε να δούμε τα μυστικά της. Γιατί εκείνη η πύλη οδηγεί στο δεύτερο φύλακα, στο Πατεπόπτιο Θαλμό. Θα δείξουμε ένα καλλιτερή μου την παλιά Θεσσαλονίκης. Έτσι, η γραμμή που υπάρχει στο μέσο είναι για να κατεβαίνουν τα νερά. Είναι Λούκι, καλλιτερή μου παλιά Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ ήταν το κέντρο αγιορείτικης εστίας. Να το γράφει κιόλα. Δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα ή έχουν μείνει μόνο αυτά. Και από πίσω είναι το κτίριο που μπορεί κάποιος να πάρει άδεια για να πάει στο Άγιο Όρος, έτσι, από πίσω, από διαμονητήριο. Λοιπόν, πάμε. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μαγαζί, γιατί έχει δύο μάτια, όσο περίεργο και αν φαίνεται. Ένα και δύο. Και το τρίτο είναι εκεί το μεγάλο, το οποίο είναι υποκατασκευή. Λοιπόν, ωραία σημειολογία μας δίνει η περιοχή γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πάμε στην πύλη που είπαμε είναι και κανονική και μη κανονική. Θα το καταλάβετε, να περάσουμε απέναντι. Α.
Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Εδώ έχουμε μια από τις ωραιότερες ιστορίες της πόλης. Γιατί θέλω λίγο να ανέβεις και εσύ εδώ πέρα πάνω. Έλα, έλα, έλα. Δεν θα πέσεις. Λοιπόν, και να δείξεις από εκεί, μέσα από την πύλη, τι φανερώνεται. Φανερώνεται μια εκκλησία η οποία λέγεται Παναγία Δέξια και είναι μοναδική στο είδος της. Θα πούμε την ιστορία όταν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά θέλω λίγο να δούμε τη σημειολογία. Καθήμενοι εδώ μέσα διακρίνουμε την εκκλησία, τη μία την πλευρά. Εάν πάμε από την άλλη την πλευρά και κοιτάξουμε προς τα δω θεωρητικά, γιατί τώρα γίνανε όλες οι πολυκατοικίες, βλέπουμε το δεύτερο γίγαντα. Δηλαδή, είναι η πύλη η οποία χωρίζει το καλό με το κακό θεωρητικά. Αλλά είπαμε ότι κρύβει ένα πολύ μεγάλο μυστικό η Καμάρα. Συγκεκριμένες μέρες το χρόνο, όταν δει ο ήλιος και κρύβεται πίσω από εκεί η σκίαση η οποία μας δίνει, φωτίζει συγκεκριμένα κομμάτια της Καμάρας και συγκεκριμένες οντότητες που είναι σκαλισμένες πάνω στην Καμάρα. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί υπάρχει ένας κώδικας. Πάμε να τον ανακαλύψουμε. Κατεβαίνουμε. Πρώτα θα πάμε να πούμε γιατί λέγεται Παναγία Δέξια και μετά θα γυρίσουμε στην Καμάρα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να δούμε αυτό που λέμε πάντοτε, την ωραία συμμετρία. Πάνω από την ροτόντα είναι αυτό εδώ το στρόγγυλο που είναι το μοναδικό μνημείο της Θεσσαλονίκης που ακόμα έχει τζαμί. Έτσι, η στήλη αριστερή που φαίνεται ήταν τζαμί. Λοιπόν, πιο πάνω ακριβώς είναι το ταπείριο, εκεί που καταλήγει στο που είπαμε από την κατακόβη του Αγίου Ιωάννη. Πάει στη Καμάρα και μετά πάμε στην Αβαρίνου, όπου υπάρχουν και άλλα πράγματα, το οποίο είναι άλλη εκπομπή όμως. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία συμμετρία που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εντάξει, φυσικά η κάμερα δεν θα το πιάσει, έτσι. Και ένα αστέρι ακριβώς από πάνω από τη ροτόντα, το οποίο είναι το μοναδικό που πάντοτε φαίνεται. Ποιο είναι, χρήστο, αυτό το αστέρι? Πρέπει να είναι ένα πολικό αστέρι. Τέλεια! Θα κάνουμε εκπομπή και γι' αυτά. Τι εκπομπή? Πώς τα μνημεία της Θεσσαλονίκης μπήκαν αναλόγως τους αστέρες? Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει, το κουτρίλο γάμος. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην Παναγία Δέξια να πούμε την ιστορία και μετά θα γίνει. Από εδώ. Και Μέρη, μη κρύβεσαι. Δείξε λίγο τα παιδιά που είναι μαζί μας. Μέρη, ο Δημήτρης και ο Χρήστος. Βοηθάνε στην έρευνα, εννοείται. Μη κρύβεσαι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έλα παιδιά. Μετά θα πούμε. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, δείξε λίγο το όνομα. Ιερός Ναός Παναγίας Δέξιας. Λοιπόν, πάμε να πούμε την ιστορία λόγω. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να δούμε κάτι ωραίο. Δίπλα από την Παναγία Δέξια υπάρχει ένα ωραίο σύμβολο. Έλα εδώ. Δείξω εκείνο που λέει Παππούδης Medical. Έτσι. Λέγεται Παππούδης, αλλά έχει ένα ωραίο άλφα που μοιάζει με πυραμίδα. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε για την Παναγία Δέξια. Παναγία Δέξια είναι ένας ναός ο οποίος είναι πάρα πολύ συμβολικός. Γιατί φέρει μέσα του μία από τις πιο σπάνιες εικόνες του χριστιανισμού. Γιατί λέγεται Παναγία Δέξια? Γιατί είναι ίσως η μοναδική εικόνα
που η Παναγία κρατάει στο δεξί της χέρι τον Ιησού και όχι στον αριστερό. Σχεδόν όλες οι εικόνες δείχνουν την Παναγία να κρατάει στο αριστερό χέρι τον Χριστό. Τώρα, πού αλλού συναντάμε τέτοια εικόνα όπου ο Χριστός κρατιέται στο δεξί χέρι? Σε έναν από τους μάγιστρους από το Οικουμενείο της Ιών, στον Νταβίντσι, όπου υπάρχει μια εικόνα. Η εικόνα όμως αυτή, για όσους δεν ξέρουν και λογικά θα την βάλουμε και στο μοντάζ, έτσι, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει την Παναγία να κρατάει στο δεξί της χέρι τον Χριστό, αλλά ο Χριστός τι να κάνει? Να θυλάζει. Τώρα θα μου πείτε τι αιρετικά είναι αυτά και δείχνει και το στήθος της Παναγίας κιόλας, ο six, 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 the number of the beast. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Και θα σας πω γιατί. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο μεγάλα μουσεία, το αρχαιολογικό και το βυζαντινό. Το βυζαντινό λοιπόν μουσείο σας πληροφορώ και το έχω στο αρχείο μου αυτή την εικόνα και ίσως θα τη βάλουμε και μπορούμε να πάμε και κάποιοι να κάνουμε και γύρισμα εκεί, ένα inferno να είναι εκεί. Λοιπόν, δείχνει μια βυζαντινή εικόνα του 1200 όπου η Παναγία κρατάει στο δεξί της χέρι τον Χριστό και το θυλάζει. Και είναι του 1200 και έρχομαι εγώ τώρα να αναρωτηθώ πως ο Νταβίντσι που έζησε το 1600, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, έτσι, είδε και ξαναζωγράφησε αυτό το πράγμα, δηλαδή από το ορθόδοξο το πήγαμε στο μεσαιωνικό αιρετικό, θα το πούμε έτσι. 1400 ήταν ο Νταβίντσι, ναι, 1400. Δηλαδή τώρα κάνω λάθος και θα πούνε, να κοίτα, δεν τα ξέρει. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό, εδώ σε θέλω. Και γιατί το ήξερε, και γιατί το κατέγραψε, και γιατί το ξαναέκανε σε καινούριο take, αυτό θα το δούμε. Πάντως αυτή η εκκλησία για μένα κρύβει αυτό το μυστήριο. Καλό είναι κάποια στιγμή να έρθουμε πρωί να κάνουμε ένα επεισόδιο και να μπούμε μέσα. Τώρα βλέπουμε ότι όχι μόνο είναι κλειστή, έτσι, είναι κλειδαμπαρωμένη κυριολεκτικά. Έχουν βάλει και σίδερα, δείξω ρε πολύ ξένοι αυτό. Έχουν βάλει και σίδερα δηλαδή. Αλλά πάμε πάνω λίγο να δούμε λίγο κάτι. Έλα. Λοιπόν, το Ρόσλιν, έτσι, Rose Line, είναι η εκκλησία η οποία ήταν και με χριστιανούς και με μουσουλμάνους και με ερετικούς κλπ. Έχει μέσα έναν κίωνα ο οποίος έχει ένα παράξενο φυτό που γυρίζει γύρω από το κίωνα. Αυτό το φυτό το περίεργο υπάρχει και εδώ. Δείξε λίγο το γύρω γύρω και δείξε λίγο και την εικόνα που δείχνει την Παναγία να κρατάει το δεξί χέρι. Έτσι. Ωραία, εγώ διαβάζω τώρα αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλήθεια. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα να πούμε λίγο για το κώδικα της πύλης. Για να δούμε και πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. Και 7.38, καλά τα πάμε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Έλα. Αυτό τα υπόλοιπα τα πούμε όταν θα μπούμε μέσα. Και θα μπούμε. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα μυστικό. Λοιπόν, κάτσε εδώ πολύ. Πάμε να πούμε ένα μυστικό. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το μυστικό? Όταν θέλουμε να αποκριτογραφήσουμε κάτι, πρέπει να ξέρουμε ποιος το έχει κάνει. Αυτή λοιπόν η καμάρα, ή αλλιώς αψίδα του γαλερίου, το λέει και η ίδια λέξη, την έχει κάνει ο Γαλέριος. Ο Γαλέριος τι ήτανε? Αυτοκράτορας και διάντρας. Άρα είπαμε ότι η δυνατή πλευρά και η πλευρά των ανδρών ήταν η δεξιά.
Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε κάτι, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη δεξιά την πλευρά για αυτή. Τώρα όμως θα μου πείτε, ποια είναι η δεξιά πλευρά? Κοιτάζοντας την από εδώ ή κοιτάζοντας την από την άλλη πλευρά? Γιατί υπάρχουν δύο δεξιές πλευρές. Όμως, η ιερή συμμετρία και η ιερή γεωμετρία μας δείχνει. Δηλαδή, κατεβαίνοντας από πάνω, έτσι, η δεξιά πλευρά είναι η από εκεί και όχι από εδώ. Γιατί κατεβαίνοντας από εκεί πέρα, η δεξιά πλευρά μας πάει από εκεί. Άρα πάμε από την άλλη πλευρά. Α, και επίσης, κάτσε λίγο να περάσει και ο κόσμος και θα δείξω κάτι. Υπάρχουν κάποια καπάκια τα οποία γίναν τη δεκαετία του 50, τα οποία δείχνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει 4 ειδών καπάκια. Έχει αυτά με το αστεράκι, έχει αυτά τα οποία μας δείχνουν το Διαβήτη και έχει αυτά με την πυραμίδα και τον Παντοπόδη Θαλμό. Η τέταρτη κατηγορία είναι αυτό το οποίο μας δείχνει στην ουσία το σωματίδιο με άλλα σωματίδια τριγύρω. Τώρα θα μου πείτε τι λέω. Ναι, είναι αυτό που το CERN ψάχνει για το σωματίδιο του Θεού, το Μποζόνιο Higgs, που βγήκε πριν από λίγες μέρες στο CERN και παραδέχθηκε το ότι πλέον κάνοντας αυτό το πείραμα έχει επαφές με οντότητες εκτός κόσμου και δεν μιλάει για εξωγήινους. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο. Έλα από αυτό το συγκεκριμένο 1951 και το βλέπουμε το κεντρικό σωματίδιο και τα υπόλοιπα τριγύρω, τα οποία είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 σωματίδια, τέλεια. Ήμουνα σίγουρος ότι θα ήταν αυτός ο αριθμός. Το περίεργο όμως είναι ότι άμα πάμε λίγο πιο δίπλα θα δούμε ότι υπάρχει άλλο καπάκι, το οποίο δεν είναι πειραγμένο. Αυτό εδώ το καπάκι είναι αλλαγμένο, σύγχρονο καπάκι. Σωστά, Χρήστο? Αυτό εδώ είναι του... Αυτά που γράφουν ο ΑΘ είναι γύρω του 1970, κάπου, ναι, κάπου εκεί. Εκείνο όμως είναι του 51, δεν είναι αλλαγμένο το καπάκι. Πάμε λίγο, να δούμε. Είπαμε δεξιά πλευρά, έτσι, και από εδώ. Άρα δεξιά πλευρά είναι από εδώ. Και αν θα προσέξετε τώρα κάτι να δείτε, είναι η πλευρά η οποία είναι πιο χαλασμένη από οποιαδήποτε πλευρά. Και πριν ξεκινήσουμε να πούμε την ιστορία, έτσι, θέλω να το δούμε για να το πιστέψετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ξεκινάμε, είπαμε, από εδώ πέρα. Δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα. Ειδικά τα κάτω-κάτω, μόνο κάτι γραμμές σε κάτι σκαλίσματα, έτσι. Πηγαίνοντας λίγο προς τα πάνω, κάτι αχνοφαίνεται, αλλά δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, έλα από εδώ. Από εδώ, βλέπεις, δεν έχει πειραχθεί σχεδόν καθόλου, έτσι. Λες και είναι καινούριο, ειδικά από την πιο πάνω σειρά, λες και είναι καινούριο. Καληνύχτα, γεια. Λοιπόν, πάμε και από εδώ. Εδώ είναι, ναι, μεν λίγο χαλασμένο, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πάμε και από εδώ να δείξουμε, είναι στη πιο καλή κατάσταση. Λοιπόν, από εδώ είναι πάλι σχεδόν καινούριο. Από εδώ τώρα, πρόσεξε, που κάποιοι δεν θα ξέρουν ποια είναι η κανονική δεξιά πλευρά και θα μπερδευτούν με τη δεξιά, πάλι το έχουν χαλάσει. Αλλά μην τα πιστεύετε, αυτά είναι παραμύθια του πρόδρομου, είναι τυχαία γεγονότα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να δεις ότι ήρθαμε στην κατάλληλη ώρα. Γι' αυτό γιατί πηγαίνοντας από εκεί οι πολυξένοι, και θέλω λίγο να κοιτάξεις από πάνω, να δεις τι καθρεφτίζεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα. Έτσι, το φεγγάρι είναι σε τέλεια συμμετρία και ήρθαμε ακριβώς στην ώρα που είναι γύρω στις 11.30. Άρα είναι στην κατάλληλη θέση
το φεγγάρι. Ακριβώς. Τι μας δείχνει τώρα? Σύμφωνα με τη συμβατική ιστορία, είναι αναπαράσταση μιας μάχης όπου υψώθηκε από τον Γαλέρι επειδή κέρδισε αυτή τη μάχη. Ναι, και επειδή κέρδισε μία μάχη ένας ο οποίος είχε κερδίσει 500 μάχες, αποφάσισε να κάνει όλο αυτό το δημιούργημα. Το παραμύθι καλά κράτη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, μάλλον θα μπορούσαμε να δούμε τριών ειδών πράγματα. Το ένα είναι ότι βλέπουμε γίγαντες. Το δεύτερο είναι το ότι βλέπουμε οντότητες οι οποίες δεν είναι ανθρώπινες. Και το τρίτο είναι ότι βλέπουμε μία αλληλουχία οντοτήτων, δηλαδή και ανθρώπινες και μη ανθρώπινες, να κάνουν κάτι τελετουργικό. Αυτός είναι ο κώδικας της πύλης, να το πούμε έτσι. Που όταν λοιπόν πέφτει και ο ήλιος, όπως και τώρα με το φεγγάρι, βγαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, περάστε, περάστε. Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να έρθουμε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, θα το κάνουμε και αυτό, για να δούμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί είπαμε με τον ήλιο που πέφτει και λοιπά, εγώ σας το έχω δείξει και σε ένα βίντεο παλιότερα. Για να το καταλάβετε λίγο, θέλω να δείξω λίγο πολυξέντη ροτόντα και πως πέφτει η σκιά του τζαμιού πάνω σε ένα συγκεκριμένο παράθυρο. Ο Μαρίνος Ιωαννίδης, ένας πολύ μεγάλος μύστης θα το πω εγώ και συγγραφέας, που είχε γράψει τα μυστικά της Θεσσαλονίκης, που δυστυχώς έχει πεθάνει, θα μπορούσαμε να το πάρουμε κάτι σε μια συνέντευξη, έχει μιλήσει και για τα μυστικά της Ροτόντα και για τα μυστικά του Αγίου Δημητρίου πάνω στο Γυναικονίτη. Ειδικά και το παράθυρο που πάντοτε είναι σκοτεινό, γιατί έχει μπει το φως έτσι, έτσι ώστε να είναι σκοτεινό συνέχεια, έχει κάποιο συγκεκριμένο θρύλο, τον οποίο θα αναλύσουμε σε άλλη μας εκπομπή. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αξίζει να προχωρήσουμε παραπάνω. Γιατί? Γιατί το επόμενο σύμβολο και το επόμενο σημείο είναι πάρα πολύ μακριά. Και επειδή γενικότερα η καμάρα είναι κάτι το οποίο όλοι δίνουν ραντεβού, θα δώσουμε και εμείς ραντεβού εδώ για το επόμενο επεισόδιο, για να ξεκινήσουμε να πάμε πού? Να πάμε σε ένα κύβο, όπου αυτός ο κύβος είναι μαύρος. Θα το σχετίσουμε και με την, οδό την Μαύρης Πέτρας. Μαύρος κύβος, μαύρη πέτρα, χαμός. Όπου είναι σύμβολο του κακού, των κρόνιων. Και μάλιστα μέσα από το κύβο περνάει και ένα δόρυ, όπου αυτό το δόρυ όμως χτυπάει σε συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου, όπου εκεί θα γίνουν πολλά και διάφορα. Τι θα μου πεις τώρα, παραμύθια? Αλήθεια, θα το δείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο αχαλήνωτης πραγματικότητας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, να δείτε ωραία πράγματα. Και ψάχνω να δω, γιατί παλιότερα εδώ πέρα πήγε η αρχαιολογική υπηρεσία και τα ξέσκησε. Δηλαδή, δείτε πως είναι κάτω, δείξε λίγο ρε πολύ ξέρετε. Σε άφηλια κατάσταση. Δεν ήταν έτσι. Έτσι το κάνανε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like και follow πρωτίστως στο GR Discovery. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και follow στη δικιά μου νέα σελίδα, γιατί το προφίλ μου στο Facebook θα κλείσει. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και πάντα περπατάτε να κοιτάτε κάτω. Bye!